Μέσα στους πρώτους μήνες του 2024 αναμένεται να υλοποιηθεί η μεγαλύτερη δωρεά που έχει γίνει ποτέ στο νοσοκομείο του Βόλου. Πρόκειται για δωρεά έψους ενό εκατομμυρίου δολαρίων από τον Διεθνή Οργανισμό Ορθοδόξων Χριστιανών. Ο Διευθυντής προγραμματισμού του οποίου συναντήθηκε το μεσημέρι με τον διοικητή του Αχυλοπουλίου Γιάννη Ντόκο. Η δωρεά περιλαμβάνει ένα κοντέινερ γεμάτο από αναλώσιμα υλικά καθώ και αναπηρικά μαξίδια. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, καθώ θα γεμίσει τι αποθήκε του νοσοκομείου με πολύ χρήσιμο υλικό, όπως γάζες, σύριγγες, ε, αναπηρικά μαξίδια, ε, πόδιες για τους γιατρούς και τις νοσοκόμες, ε, πράγματα τα οποία χρειάζεται κάθε νοσοκομείο, είναι πάντα απαραίτητα και πολλές φορές παρακολουθούμε δυστυχώς ελλείψεις στη χώρα μας. Επομένως, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ε, όπως μου είπαν συνάδελφοι του διοικητού, ε, για πάνω από ένα χρόνο θα αρκέσουν τα υλικά αυτά να είναι πλήρω εξοπλισμένο σε αυτά τα υλικά το νοσοκομείο. Είναι ε, καταπληκτικό αυτό που γίνεται. Είναι η μεγαλύτερη δωρεά που έχει γίνει ποτέ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Αγγίζει το ένα εκατομμύριο. Δεν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλη δωρεά. το έργο του πάνω του Κατσαμπάνι είναι θεάρεστο και αυτό το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε ευγνώμονε για αυτή την κίνηση που έχει κάνει. Ο Διεθνή Οργανισμό Ορθοδόξων Χριστιανών έχει προσφέρει δύο ασθενοφόρα και ιατρικό εξοπλισμό σε δομές υγεία τη Βόρεια Σέβεια. Βρίσκεται δε σε ανοιχτή γραμμή με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια. Και στο επίπεδο των, του υγειονομικού υλικού επικοινώνησα μαζί τους και μου πρότειναν τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της περιφέρειας που προφανώς είναι το νοσοκομείο του Βόλου τώρα που έχει πολύ μεγάλες ανάγκες και να σας ανακοινώσω και με αυτή την ευκαιρία ότι προχωρώ σε μία άλλη ακόμη δωρεά άλλο ένα κοντέινερ περίπου της ίδιας αξίας, της ίδιας αξίας πάνω κάτω, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Αυτέ τι ημέρε ο οργανισμό ολοκλήρωσε σημαντικέ δωρεέ εξοπλισμού σε δύο σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευση του Δήμου Βόλου. Το πρώτο έχει να κάνει με το δεύτερο πρωτύπο Γενικό Λύκειο Βόλου, όπου ήδη έχω παραδώσει τέσσερα κλιματιστικά μεγάλη ισχύω και έξι προβολικά συστήματα, προτζέκτορες για τις ε, τάξεις των σχολείων, ε, ενώ παράλληλα σε ένα τεχνικό λύκειο, το 1 ο 4 ΕΠΑΛ, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα εδώ στο νομό, ε, έχει γίνει ε, δωρεά ε, εξοπλισμού πλήρους εξοπλισμού α, στο Εργαστήριο Κομωτικής.